Κύριε Λαμπρούλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που επιβεβαιώνεται από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης είναι ο βαθύτατα αντιλαϊκός χαρακτήρας της πολιτικής που θα ακολουθηθεί απαρέγκλιτα και τα επόμενα χρόνια, υλοποιώντας κατά γράμμα τους σχεδιασμούς που θέτουν όχι οι θεσμοί, αλλά οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές και γεγονός που προϋποθέτει το συνεχές μάτωμα του λαού μας. Γιατί ακριβώς αυτό που καθορίζει τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των μέτρων είναι το ότι εντάσσονται και υπηρετούν την καπιταλιστική ανάπτυξη. Μία ανάπτυξη η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση του λαού και που είναι αντίθετη με τα λαϊκά συμφέροντα, τις λαϊκές ανάγκες. Έτσι, στη βάση της πλήρους και αδιαπραγμάτευτης συμφωνίας με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπηρετεί την ανάπτυξη με μοχλότους επιχειρηματικούς ομίλους, τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καπιταλιστικής κερδοφορίας και όχι την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, διαμορφώνονται οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής της κυβέρνησης και στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας και του φαρμάκου. Πολιτική και μέτρα που αποτελούν συνέχεια των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που υλοποιούνται χρόνια τώρα, πριν από την κρίση, και που για να απαιτεί τη διαμόρφωση ακόμα πιο φθηνών εργαζόμενων και μέσω της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, στο οποίο περιλαμβάνεται η υγεία, η κρατική και εργοδοτική χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, η έκταση και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτή την κατεύθυνση υπηρέτησαν με την πολιτική τους τόσο οι προηγούμενες όπως και η τωρινή κυβέρνηση, που έχουν ως αποτέλεσμα τις επικίνδυνες ελλείψεις σε προσωπικό, σε υγειονομικά υλικά και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, σε φάρμακα του δημόσιου συστήματος υγείας, τους πετσακωμένους προϋπολογισμούς στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τη δέσμευση των αποθηματικών των νοσοκομείων για να συμβάλλουν στην πληρωμή του κρατικού χρέους που δημιούργησε το κεφάλαιο, τη διατήρηση της κρατικής υποχρηματοδότησης στο δημόσιο σύστημα υγείας που συνδιαμόρφωσε η κυβέρνηση με τους θεσμούς για τα επόμενα τουλάχιστον 3 χρόνια και για κάθε χρόνο με σταθερό ποσό, και αυτό ψηφίστηκε και από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι. Την αύξηση των εισφορών στον κλάδο υγείας μέσω μείωσης περαιτέρω των συντάξεων, μέτρο που βαφτίστηκε μάλιστα από τον Πρωθυπουργό και προοδευτικό, το πετσόκομα των προνοιακών επιδομάτων και συντάξεων, καθώς και τη χρηματοδότηση των προνοιακών ιδρυμάτων κατά 900 εκατομμύρια για κάθε χρόνο για την επόμενη τριετία, η επανακαθιέρωση του 5 ευρώ, εάν δεν βρεθεί ισοδύναμο μέτρο, η συνέχιση του εξαναγκασμού του λαού να πληρώνει τεράστια ποσά για φάρμακα, για τη διασφάλιση των ανασφάλιστων. Μόνο ανασφάλεια θα πρέπει να δημιουργούν οι εξαγγελίες, αφού μπροστά στον οικονομικό στραγγαλισμό των δημόσιων μονάδων η όποια αντιμετώπιση των ανασφάλιστων μετακυλείται στα ίδια έσοδα των νοσοκομείων, τα οποία θα παίρνουν περισσότερο από τους φτωχούς ασφαλισμένους για να καλύψουν τη δαπάνη των φτωχότερων και εξαθλιωμένων ανασφάλιστων. Πολιτική δηλαδή μοιράσματος της φτώχειας. Μόνο ως πρόκληση μπορούν να εκλειφθούν από το λαό και πολύ περισσότερο από τους υγειονομικούς στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας που εργάζονται σε συνθήκες εντατικοποίησης και οικονομικής εξαθλίωσης, οι εξαγγελίες για τις προσλήψεις, αφού αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό και μάλιστα μεγάλο μέρος τους θα είναι επικουρικό προσωπικό με μπλοκάκια κλπ, αφού δεν κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό και πληρώνονται από τα έσοδα των νοσοκομείων, δηλαδή τους ασθενείς. Και αυτά αποτελούν μερικά από τα μέτρα της πολιτικής της κυβέρνησης που σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί στην ανάκτηση έστω ενός μέρους των απολειών που είχε ο λαός τα τελευταία χρόνια. Δεν καταργεί έστω ένα μέρος από την πληθώρα των αντιλαϊκών νόμων. Αντίθετα, πατάει στο έδαφος αυτών των απολειών του λαού που αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα ως απαραίτητο όρο και προϋπόθεση για την τόνωση της καπιταλιστικής κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας που τόσο εκθίασε ο Πρωθυπουργός την ημέρα των προγραμματικών του δηλώσεων. Πρόκειται για ένα αντιλαϊκό πρόγραμμα που ο λαός μας πρέπει να απορρίψει, να αντιπαλέψει, να μην το νομιμοποιήσει. Να γιατί η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος για αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας πρόνοιας, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση, γιατί είναι αυτή που ανταποκρίνεται στα συμφέροντα της πλειοψηφίας του λαού μας και κυρίως έχει να κάνει με το γεγονός ότι αποδεικνύει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί, δείχνοντας τους κοινωνικούς και πολιτικούς όρους που μπορούν να διαμορφώσουν τα λαϊκά στρώματα απέναντι σε όλους όσους παίρνουν το δηλητήριο του καπιταλιστικού μονόδρομου. Περιθώρια αναμονής, αυταπατών και συμβιβασμού με τις παροχές του φτωχοκομείου δεν υπάρχουν. Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα έχουν ένα δρόμο: να εμπιστευτούν τη δύναμή τους και την οργάνωσή τους, να βάλουν εμπόδια και να ανατρέψουν όλα τα παλιά και νέα αντιλαϊκά μέτρα, να ανοίξουν το δρόμο για ριζικές αλλαγές, για να επιβάλλουν αυτή την ανάπτυξη
που θα έχει κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών τους. Και μέσα από αυτό ένα σύγχρονο, αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας για όλο το λαό. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαμπρούλη ακριβώς για την ακριβέστατη τήρηση του χρόνου.